Πάμε τώρα στα στούντιο του Σταρ που βρίσκεται εκεί ο Σάββας Μπίτσας, να δούμε τι γίνεται με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Σάββα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλό μήνα, τι κάνετε? Καλό μήνα, αγάπη μου. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Εσύ πες μας. Λοιπόν, εμένα η 1η Οκτωβρίου με βρήκε εδώ στα στούντιο Pro να συναντήσω τη Ζήνα την Κουτσελίνη. Από εδώ εκπέμπει η εκπομπή της Αλήθειας με τη Ζήνα και έτσι ήρθα εγώ να μάθω την αλήθεια της. Mm. Να μας πει τι συνέβη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποχώρησε. Περιμέναμε τη Ζήνα την Κουτσελίνη. Εκείνη ήλθε, ωστόσο δεν έκανε κάποια δήλωση. Έσπευσε να μπει κατευθείαν μέσα στο σταθμό. Γρήγορα μπήκε με το αυτοκίνητό της. Εδώ είναι το αυτοκίνητο της Ζήνα. Να το βλέπουμε και τα πλάνα. Ναι. Μας. Ακριβώς. Είδατε και το πλάνο που εξασφάλισε η εκπομπή μας. Μάλιστα. Εντύπωση μου κάνει. Και ευτυχώς η Ζήνα Κουτσελίνη δεν σταμάτησε να μας πει κάτι. Κοίταξε να δεις. Να τη Ζήνα, τη βλέπουμε. Μπαίνει στη δουλειά της. Εντάξει, απλά έρχεται πάντα τη Ζήνα. Αν απαντήσει, θα είναι συνέχεια με τον Γρηγόρη. Και όχι με τη Σφίκη. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να απαντήσει μέσα από την εκπομπή της ή να απαντήσει κάποια άλλη στιγμή ή να μην απαντήσει και καθόλου. Εγώ πιστεύω δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον Γρηγόρη. Η Ζήνα γενικά όμως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι στους δημοσιογράφους πάντα μιλάει. Εμένα δηλαδή μου κάνει εντύπωση το πλάνο που βλέπω. Εντάξει, άβαυτη είναι η κοπέλα, ρε, εσύ. Γιατί δεν έχει σχέση με αυτό. Κανένα πρόβλημα δεν έχει Ζήνα με αυτό. Να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή το γνωρίζουμε. Ακούστηκαν τέρατα από κάποιες εκπομπές. Ναι. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα όντως με τον Γρηγόρη. Το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή που δεν θέλω να μπλέκουμε αυτό. Όπως σας είπα, εμείς βγάλαμε πρώτα και το θέμα, το είπα και στην αρχή. Πάντως, να πω και κάτι σε αυτό το σημείο. Αν η Ζήνα φωτίστηκε συναισθηματικά και ενοχλήθηκε, μπορεί να μην ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, έτσι, να συνεχίσει τη συνέντευξή της με τον Γρηγόρη. Και του είπε: Γρηγόρη μου, κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Και όλο αυτό παρεμηνεύτηκε και βγήκε προς τα έξω ότι η Ζήνα τα τίναξε όλα. Δεν ήταν καλά, έτρεμε ολόκληρη. Εντάξει, παιδιά, μπορεί κάτι να ενόχλησε. Ναι. Και έχεις δίκιο, γυναίκα προς γυναίκα, αν έχει γίνει ένα άκοψο σχόλιο και πολύ ακραίο. Και με υπονοούμενο επίσης. Τότε είναι βαριά σεξιστικό. Όχι τόσο πολύ από άντρα σε γυναίκα. Οι γυναίκες είμαστε χειρότερες όταν λέμε. Πάντως, για να μην κατηγορηθούμε, για να μην κατηγορούμε και τα κορίτσια, αυτή είναι η ενότητα, παιδιά. Δηλαδή, δεν πας εκεί πιστεύοντας ότι θα σε αναγκαιοποιήσει. Δεν είναι το πρωτοπεριστατικό, Γρηγόρη μου. Ναι. Με ένα καλλιτεχνικό όνομα έγινε κάτι ανάλογο και διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα η δισκογραφική εταιρεία. Έπαιξε αυτό το απόσπασμα. Δεν έχει παίξει, όχι, νομίζω. Από την άλλη, όμως, δεν σε πιέζει κανείς να πας εκεί. Σε ρωτάνε, θες να περάσεις από τις φύκες? Ναι. Θα πάω. Δεν θέλεις, δεν πάω. Όχι, όχι, Γρηγόρη. Έτσι είναι, δεν σε πιέζει κανείς. Άμα πας, άμα θες, δεν πας. Με ενημερώνουν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Το κόνσεπτ ήταν αυτό, ότι συζητήθηκε να μπει στις Σφίγγες και το κόνσεπτ ήταν να μάθει στα κορίτσια πώς να γίνουν παρουσιάστριες. Mm. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ από την πλευρά της παραγωγής και άρχισαν να γίνονται μόνο ερωτήσεις από τις Σφίγγες. Mm-hmm. Οι οποίες ερωτήσεις ήταν λίγο... Και η Ζήνα είπε ότι, παιδιά, άλλα είχαμε συμφωνήσει και πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Mm. Αυτό. Άρα λοιπόν μπήκε μέσα με άλλη προοπτική, με άλλο κόνσεπτ και βρήκε μπροστά της κάτι άλλο. Και προφανώς οι ερωτήσεις την ενόχλησαν. Παιδιά, δεν θα ήταν η ερώτηση. Ναι, καταλάβαμε όλοι. Δεν είναι και κακό. Με συγχωρείτε, αλλά και εσείς, άμα σας κάνουν μια ερώτηση που σας ενοχλεί και σας προσβάλλει, θα σηκωθείτε και θα φύγετε. Εντάξει, δεν θα φύγει. Θα πει, είναι γραμμένη εκπομπή. Όχι, είναι γραμμένη εκπομπή. Μπορεί να πει, ρε Σινάνση, αυτή η ερώτηση με ενόχλησε, δεν μου άρεσε, μπορούμε να την κόψουμε. Τι έχει ρωτήσει, τι έχουν ρωτήσει, ναι, αλλά... και τι έχει προκαλέσει τόση ταραχή. Μα μου λες ότι είναι όταν σου κάνουν μια κακή ερώτηση, φεύγεις. Όχι, φεύγεις. Είπα είναι μια προσβλητική σου ερώτηση. Παιδιά, με ενημερώνουν ότι οι ερωτήσεις έφτασαν στα όρια του χυδαίου. Δεν τα έφτασαν. Επίσης, να διευκρινίσουμε, μιλάμε για πληθυντικό αριθμό ερωτήσεων. Γιατί ακούω που λέτε τόση ώρα η ερώτηση, η ερώτηση, η ερώτηση. Έγινε ένα διάλογο. Λόγος που δεν άρεσε στη Ζήνα και πολύ λογικό. Ναι, και άμα τσιτώσεις από αυτή την ενότητα, μετά δεν μπορείς να κάνεις στον Γρηγόρη χαλαρός. Αυτό λέγαμε και εσύ μου είπες ότι όχι, δεν φεύγεις. Δηλαδή, με συγχωρείς. Πέρσι πάντως ήταν αλλιώς. Δηλαδή πρώτα πήγαινε στον Γρηγόρη και μετά πήγαινε στις Μύγες. Πρέπει να το κάνουν έτσι. Έτσι. Πρώτα Γρηγόρη που είναι στα πιο ήπια, μετά πήγαινε στις Μύγες. Τι του βάζει τα πρώτα Σφίγγες. Μια χαρά είναι, εντάξει. Να τσιτώνουν. Μάλιστα. Σάββα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν στο στούντιο του Σφαίρα. Έλα μου. Ναι, τι πήγες να πεις? Πάντως εγώ που άκουγα ραδιόφωνο τώρα λίγο, η Νάνση Αντωνίου έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να πει ότι δεν έχει δημιουργηθεί κάτι μεταξύ εκείνης. Ναι, ναι, μας το είπε και ο Γρηγόρης και η Έλενα πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς, οπότε είναι κάτι που θα το λύσουν, εγώ πιστεύω. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, Σάββα μου. Να είσαι καλά.